συναδέλφισσες, καταρχήν στο σημερινό συναλλητήριο εδώ στο εργατικό κέντρο μετά το κάλεσμα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου για το σφαγιασμό σε σχέση με το ασφαλιστικό, καταρχήν να χαιρετήσουμε τους χιλιάδες μικρομεσαίους αγρότες σε όλη την Ελλάδα αλλά κυρίως στη Θεσσαλία που με τα τρακτέρ τους στείνουν συνεχώς και ενισχύουν τα μπλόκα παντού. Στη Νίκαια, ειδικά στον κόβο της Νίκαιας, αποτελεί και πρέπει να αποτελέσει το επόμενο διάστημα σημείο αναφοράς στον αγώνα της μικρομεσαίας αγροτιάς για την επιβίωσή της. Έναν αγώνα που στρέφεται ενάντια στην ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία την εφαρμόζει η κυβέρνηση και τους οδηγεί στο ξεκλήρισμα. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, άνεργοι, συνταξιούχοι, νέοι και νέες, είναι ώρα ευθύνης πραγματικά για όλους μας και ώρα απόφασης για ανυποχώρητο αγώνα. Τώρα απεργιακός ξεσηκωμός παντού, σε κάθε εργασιακό χώρο, σε κάθε κλάδο, στους χώρους της νεολαίας, στα χωριά, στις γειτονιές. Οργανώνουμε τώρα και κλιμακώνουμε τον αγώνα με στόχο πραγματικά να μην περάσει το νέο αντιασφαλιστικό έκτρωμα, να μην φτάσει καν στη Βουλή. Από τη συμμετοχή στην απεργία το Φλεβάρι, στη διαδήλωση στον οργανωμένο αγώνα, από τη στάση του καθένα θα κριθεί πραγματικά το αποτέλεσμα. Μπορούμε να τους σταματήσουμε. Ήρθε η ώρα να αξιοποιήσουμε τη μεγάλη μας δύναμη. Συνάδελφοι συναγωνιστές, η κοινωνική ασφάλιση για τη μεγαλοργοδοσία και την κυβέρνηση είναι κόστος. Για μας είναι ανευθέρωτο δικαίωμα. Είναι η ζωή μας και η προστασία των οικογενειών μας. Η κοινωνική ασφάλιση δεν χαρίστηκε. Τα εκατομμύρια των εργαζόμενων κατέκτησαν αυτό το δικαίωμα με σκληρούς και αιματηρούς πολύχρονους αγώνες. Για να έχουν οι εργαζόμενοι ιατρική και φαρμακοκευτική περίθαλψη, να μην πεθαίνουν σαν το σκυλί στα μπέλη, να έχουν προστασία οι ίδιοι οι οικογένειές τους στην ασθένεια, στην αναπηρία, στην ανεργία, στη μητρότητα, στην ανατροφή των παιδιών, στον επαγγελματικό κίνδυνο και τις επαγγελματικές ασθένειες. Δεν είναι λοιπόν ατομική ευθύνη, είναι κρατική ευθύνη. Διεκδίκησαν και κατέκτησαν να υπάρχει προστασία και αξιοπρεπή ζωής μέσω των συντάξεων μετά τον εργάσιμο βίο, κάλυψη και φροντίδα της εργατικής λαϊκής οικογένειας, προνοιακά επιδόματα για τις πιο ευπαθή ομάδες. Όλα αυτά τα δικαιώματα ήταν πάντα πολύ λιγότερα από όσα δικαιούμασταν. Βεβαίως με βάση το πλούτο που παράγαμε, την ανάπτυξη της επιστήμης και τις σύγχρονες λαϊκές μας ανάγκες. Όμως είχαν υποχρεωθεί κράτος και εργοδοσία ένα μέρος από τον κλεμμένο ιδρώτα μας να τον επιστρέφουν μέσω όλων αυτών των παροχών. Πάντα μας έκλεβαν λαιλατώντας τα ταμεία, χρηματοδοτώντας από αυτά ποικιλότροπα τραπεζίτες, βιομηχάνους, ξενοδόχους, εφοπλιστές, μεγαλέμπορους της υγείας, όπως κάνουν και σήμερα. Με τον νόμο της κυβέρνησης ανοίγει ο δρόμος για να απαλλάξει το κράτος και η εργοδοσία από το να πληρώνουν χρήματα, πόρους για την κοινωνική ασφάλιση. Αυτό φανερώνει ότι η ανάπτυξη για την οποία μιλούν θα στηθεί βεβαίως πάνω στα δικά μας κορμιά, πάνω στα συντρίμια των εργασιακών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. Δεν θα παραδώσουμε την ασφάλισή μας στα κοράκια των ασφαλιστικών εταιριών και των μεγαλέμπορων της υγείας. Το κυβερνητικό σχέδιο δεν διορθώνεται, μόνο ανατρέπεται. Αρκετά πια με τα άθλια ψέματα της κυβέρνησης και των παπαγάλων τους.
αρκετά για την κοροϊδία και τις απάτες τους. Φέρνουν ένα νόμο πακέτο που περιέχει όλους τους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους στην πιο επιθετική τους μορφή, οι οποίοι καταργούν την κοινωνική ασφάλιση με όλες τις μειώσεις που έχουν τσακίσει το λαϊκό εισόδημα μαζί με νέες δυσβάσταχτες. Χαρίζουν όλα τα κλεμμένα και λελατημένα από τα κουρέματα της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών, της φοροδιαφυγής του κεφαλαίου, όταν πραγματικά η μεγαλοδοσία και οι εργοδότες ενθυλάκωσαν 110 δις από το κλέψιμο των αποθεματικών και αφού την φοροαπαλλαγή και φορές διαφυγή. Δουλειά ως τα 67 χρόνια για μια σύνταξη επίδομα φτώχειας για τη συντριπτική πλειοψηφία. Μειώνουν τη κρατική χρηματοδότηση στο ελάχιστο και μόνο για ένα μέρος της σύνταξης και αυτή υπό υποϋποθέσεις με στόχο την απαλλαγή του κράτους σε βάθος χρόνο και την πλήρη κατάργηση από αυτή την ευθύνη. Βγάζουν στο σφυρί τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων για να πληρώσουν τους δανειστές στην ώρα όπως έκαναν και με τα λεφτά των ταμείων. Εδώ στο νησί αφήνουν τους ξενοχοϋπάλους χωρίς εφάπαξ αφού πραγματικά τους έχουν εφαρπάξει από το ταμείο τους όλα τα χρήματα τα οποία έχουν δουλέψει χρόνια τώρα. Σφαγιάζουν τις κύριες και επικουρικές συντάξεις για τους νυν και μελλοντικούς συνταξιούχους. Νομοθετούν νέο τρόπο υπολογισμού έξυπνου, δηλαδή μόνιμο μηχανισμό μειώσεων συντάξεων και παροχών. Βάζουν σε κουτάκια, σε πουγκιά, όλα αυτά με όλους τους πιο έξυπνους τρόπους ποσοστού αναπλήρωσης και μεταθέτουν την υποχρέωση του κράτους σε βάθος χρόνο σύμφωνα με τη δημοσιονομική πολιτική και πειθαρχία η οποία θα έρθει με την ανάπτυξη. Η σύνταξη θα υπολογίσει το σύνολο του εργάσιμου βίου, με τους μισθούς σήμερα βεβαίως να παραμένουν στα άθλια επίπεδα των 5,80 και 5,11 χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ελαχιστικές σχέσεις εργασίας και ειδικά εδώ στο νησί όταν πραγματικά σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων εργάζεται εποχιακά. Καταργούν το ΕΚΑΣ, το επίδομα που υποτίθεται έπαιρναν οι φτωχοί συνταξιούχοι. Πετσοκόβουν ακόμα μια φορά τις αναπηρικές συντάξεις, τραπωνιακά επιδόματα συνεχίζοντας ένα ακύρεχτο πόλεμο στους αναπήρους και τις οικογένειές τους. Η σφοδρότητα της επίθεσης στο ασφαλιστικό και βεβαίως στο σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής δεν αφήνει κανένα κλάδο ανέγκυχτο. Χτυπά το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό δικαιώματα χιλιάδων εργαζόμενων, αυτοαπασχολούμενων, φτωχών αγροτών, εργαζομένων με μπλοκάκια, ελευθέρων επαγγελματιών, επιστημόνων κτλ. Την ίδια μέρα με τον νόμο Κατρούγκαλου έφερα στη Βουλή νόμο για την ιδιωτική ασφάλιση, στρώγοντας πραγματικά το χαλί για τις ασφαλιστικές ιδιωτικές εταιρείες. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, στον πόλεμο απαντάμε με πόλεμο. Είναι πραγματικά για μας το ασφαλιστικό αιτία πολέμου. Και αυτό σημαίνει για τα συνδικάτα, τα εργατικά κέντρα και τα σωματεία ότι πρέπει πραγματικά όταν είναι σε πόλεμο να έχουν και σχέδιο δράσης και προγραμματισμό αλλά βεβαίως να στοχεύουν το πραγματικό αντίπαλο που είναι στο σύνολο η αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεγάλου κεφαλαίου για όλα τα ζητήματα και πλευρές και πτυχές της ζωής των εργαζομένων. Όλοι οι κλάδοι, όλα τα σωματεία, όλες οι λαϊκές γειτονιές παντού κάθε μέρα πρέπει να νιώθουν το σφυροκόπημα του εργατικού λαϊκού κινήματος. Δικαιοσύνη για τους επιχειρηματικούς ομίλους είναι η αύξηση των κερδών τους. Δικαιοσύνη για μας είναι η αξιοπρεπή ζωή, να ζούμε ανθρώπινα στον 21ο αιώνα και να μην φυτοζωούμε, να καρπονόμαστε το πλούτο που εμείς παράγουμε. Ή οι ανάγκες του κεφαλαίου ή οι δικές μας ανάγκες. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Πραγματικά συνάδελφοι, η ελπίδα δεν είναι σύνθημα. Η ελπίδα βρίσκεται στον δρόμο της ρήξης, της ανυπακοής, της πολιτικής απειθαρχίας ενάντια στην πολιτική οικονομική κυριαρχία των μονοπωλιακών ομίλων και του κεφαλαίου, στο δρόμο της ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.
Κοιτάξτε συνάδελφοι, μιλώντας προχτές στη Βουλή σε σχέση για παραδείγματος χάρη με τους ακροτικούς αγώνες, ο αναπληρωτής Υπουργός Ακροτικής Ανάπτυξης, ο Μάρκος Ομπόλαρης, εμφανίστηκε βεβαίως ως θεματοφύλακας του συνταγματικού κατοχυρωμένου δικαιώματος στην διαμαρτυρία, η οποία όπως ισχυρίζεται εκφράζονται αντιθέσεις, κατατίθονται επιχειρήματα, γίνεται διάλογος και βεβαίως λειτουργεί η δημοκρατία. Σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτό το πνεύμα, καταδίκωσε τους αγώνες που κατά την ερμηνεία της κυβέρνησης εκφεύγουν, βάζοντας όρια σε αυτή την νομιμότητα, τη δημοκρατική λειτουργία. Άλλα στελέχη της κυβέρνησης λένε βεβαίως και τα παπαγαλάκια τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βεβαίως από την ΕΡΤ, η οποία είναι το άνδρο της προπαγάνδας της κυβέρνησης, λένε με κάθε αφορμή ότι θέλουν τον λαό να διαδηλώνει βεβαίως στους δρόμους για να διαναμώσει η διαπραγματευτική ισχύ της κυβέρνησης απέναντι στο κουαρτέτο. Βεβαίως συνάδελφοι, αυτές είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Σε ό,τι αφορά τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις εργατικές λαϊκές αντιδράσεις που προκαλεί η πολιτική της με αιχμή το ασφαλιστικό, αν πάρουμε τις μετρητής, αυτό που λέει ο Υπουργός και τα στελέχη της κυβέρνησης, προκύπτει ότι τα μόνα μέσα διαμαρτυρίας που αναγνωρίζει η κυβέρνηση σε όσους στίγονται την εταιρική πολιτική της είναι η ανταλλαγή επιχειρημάτων και ο διάλογος από μηδενική βάση. Αυτό και στη μία και στην άλλη περίπτωση η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει τα όρια που τη βολεύουν στο περιεχόμενο βεβαίως, στη μορφή αλλά και στις ίδιες λαϊκές κινητοποιήσεις και με αυτόν τον τρόπο να ενσωματώνει καθημερινά τους πολιτικούς μέσα, να εντάσσει και να ενσωματώνει τους πολιτικούς σχεδιασμούς. Το ίδιο κάνει και η Νέα Δημοκρατία, το ίδιο κάνουν και τα άλλα αστικά κόμματα και βεβαίως εδώ μεγάλη εμπειρία έχει ο κυβερνητικός και καινούριος και παλιός εργοδοτικός συνδικαλισμός, πας και δά και μετά, και όλοι αυτοί που όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν βάλει το λιθαράκι τους μέσω των κοινωνικών διαλόγων όταν πραγματικά λιβανίζανε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα μέσα από αυτά τα Ινστιτούτα της ΓΕΣΕΕ, όταν λέγαν ότι μέσα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ο διάλογος είναι τέχνη και επιστήμη και σπούδασαν αυτή την επιστήμη όταν πραγματικά έδιναν χέρι στην εργοδοσία και στείνανε συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαλόγους που από παλιότερα ήταν μισό ευρώ το χρόνο. Αυτή η γραμμή, συνάδελφοι, αντανακλά το γενικό συμφέρον και τους στόχους του κεφαλαίου. Προσπαθούν να την περάσουν στο κίνημα και με τις δυνάμεις που δουν στα συνδικάτα και τους άλλους φορείς. Είναι φανερό ότι μια τέτοια γραμμή υπονομεύει τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα και χρειάζεται να απομονωθεί και πραγματικά να ηττηθεί. Στον αντίποδα, συνάδελφοι, για να έχουν οι αγώνες αποτελεσματικότητα και προοπτική και στην προκειμένη περίπτωση να ματαιωθεί στην πράξη το ασφαλιστικό έκτρωμα της κυβέρνησης, είναι το περιεχόμενο και η μεθός πάλης που χρειάζεται να υπηρετούν τον στόχο πρώτον της ανασύνταξης του κινήματος σε σύγκρουση με το κεφάλαιο και την πολιτική του. Έτσι θα κυρώνεται καθημερινά στην πράξη η προσπάθεια της αστικής τάξης, το κομμάτι της, η ίδια η εργοδοσία και η μονοπωλιακή όμιλη να χειρολογήσουν τους αγώνες, να τους υποτάξουν στο στόχο, στο μόνιμο στόχο που έχουν, την καπιταλιστική ανάκαμψη και την αναμόρφωση στο σύνολό του πολιτικού συστήματος. Πρέπει πραγματικά το επόμενο διάστημα, συνάδελφοι, και μπροστά στην πανελλαδική πανεργατική απεργία, να δυναμώσει ο αντικαπιταλιστικός, αντιμονοπωλιακή αντιπολεμική κατεύθυνση και γραμμή πάλης στο κίνημα. Να δυναμώνει καθημερινά η Λαϊκή Συμμαχία των Εργαζομένων, των Ανέργων, των Φτωχών Εργοτών, της Νεολαίας, των Γυναικών, σε γραμμή ρήξης και ανατροπής αυτής της βάρβαρης αντιλαϊκής, στο σύνολο της βάρβαρης αντιλαϊκής
πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεγάλου Κεφαλαίου των Μονοπωλιακών Ομίλων, και πρέπει πραγματικά ο σχεδιασμός των συνδικάτων, των σωματείων και του ίδιου του εργατικού κέντρου, αλλά και στο σύνολο, στον ομό, να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί κοιτάξτε συνάδελφοι, ή ο λαός θα βγει στο προσκήνιο και πραγματικά θα ανατρέψει στην πράξη με την πάλη του και την οργάνωσή του αυτή την πολιτική και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ή πραγματικά θα δεχτεί να σφαγιαστεί αυτός και τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματά του, αλλά βεβαίως και ζητήματα που αφορούν το σύνολο της ζωής του. Σας καλώ να προχωρήσουμε στο συλλαλητήριο και να έχουμε πορεία προς το νοσοκομείο. Σηματοδοτώντας, αν θέλετε, και τα ζητήματα υγείας εδώ στον ομό, και δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα ζητήματα υποδομών και λειτουργίας στο σύνολο της υγείας του νοσοκομείου και λειτουργίας στο Σαρκοστόλη, αλλά και στο Ματζαβινάτι. Παραμένουν ανοιχτά όλο το προηγούμενο διάστημα και άλυτα. Και έχουμε κάνει ταμείο εμείς. Έχει κάνει βεβαίως καμία και η κυβέρνηση και ο Περιφερειάρχης και οι υπόλοιποι και οι τοπικοί βουλευτές σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν την αποκατάσταση σεισμοπλήκτων στο Λιξούρι. Και μιλώ για τις υποδομές, εργατικές κατοικίες, τα σχολιά και όλα αυτά τα ζητήματα, των αποζημιώσεων βεβαίως, των καταδαφίσεων, όλα αυτά τα ζητήματα που πρέπει το επόμενο διάστημα και το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Θάκης, στα σωματεία, βεβαίως και το Παραεργατικό Αγροτικό Μέτωπο να μπορέσουν πραγματικά να βάλουν αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει ένα σχεδιασμός. Καταρχήν, να πούμε, θα καταλήξουμε σήμερα στο νοσοκομείο για να αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα και να σηματοδοτήσουμε και τις εξελίξεις, βάζοντας και τη δικιά μας γραμμή και καλώντας και τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο πραγματικά σε αυτή τη γραμμή και σε αυτόν τον αγώνα και αυτοί να στοιχηθούν, να συμπορευτούν, παραμερίζοντας τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό των ομοσπονδιών, που στην μέρα και οργάνωση των συλλαλητηρίων και των απεργιών πραγματικά δεν λένε κουβέντα. Για τα ζητήματα λοιπόν αυτά εμείς και του νοσοκομείου, την 5η 28 του μήνα σε 6.30 ώρα θα προχωρήσουμε σε σύσκεψη σωματείων δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, φορέων συνολικότερα του νομού, για τα ζητήματα του νοσοκομείου, λειτουργία του νοσοκομείου, συνολικότερα ζητήματα υγείας, γιατί δεν είναι μόνο το νοσοκομείο, είναι και το ΕΚΑΒ, είναι και τα κέντρα υγείας, μια συνολικότερη κατάσταση στις δομές υγείας εδώ στο νησί. Θα προχωρήσουμε σε συνέντευξη τύπου στις εργατικές λαϊκές κατοικίες την επόμενη εβδομάδα για ζητήματα άμεσης αποκατάστασης των υποδομών στο Λιξούρι, σε σχολιά, δρόμους, κατοικίες, εργατικές. Όταν πραγματικά βγαίνουν τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης και η ίδια η βουλευτής εδώ, και πραγματικά όταν από τη μία συμπορεύεται με το ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνητική βουλευτής και από την άλλη εφαρμόζοντας τσακίζει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, δεν δικαιούται να ομιλεί. Να προχωρήσουμε, συνάδελφοι, στο συλλαλητήριο. Πάχονες έχει γίνει.